Πάμε. Δεν πιστεύω στο Δέλα σαν προπονητή. Έχει μια φιλοσοφία που δεν μ' αρέσει. Είναι ικανός να έρθει στην Τούμπα να παίξει ανοιχτά. Όσα βάλω και όσα φάω. Γι' αυτό το match μου μυρίζει για το over. Το over δίνει καλές προοπτικές. Και πιστεύω ότι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ και με γκολ-γκολ και θα δούμε και μπάλα. Και αυτό γιατί ο Δέλα δεν κλείνεται. Ο Ατρόμητος έχει ένα πρόβλημα στο σκοράρισμα, αλλά οι πλαϊνοί οφείλουν κάποια στιγμή στο μεγάλο το χώρο να δημιουργήσουν καταστάσεις και ο ΠΑΟΚ θα παίξει ανοιχτά. Για τον Χατζησαΐα δεν ξέρω αν παίξει. Είπα και προηγουμένως στο RTV ότι είναι πολύ καλός όταν παίζει κολλητά τον αντίπαλο. Είναι πολύ καλός ψηλά, αλλά στο πέλαγος βλέπω ότι είναι αργός στα πρώτα 20 μέτρα, 30 μέτρα, 40 μέτρα και θα πρέπει να το βελτιώσει το χρόνο. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του. Η τετράδα της άμυνας του Ατρομήτου και έχει γεράσει και έχει κοντίνει, γι' αυτό το δίνω over και δεν έχω και εμπιστοσύνη στην τετράδα της άμυνας του ΠΑΟΚ. Ο Βελίδης δεν πήγε καλά, καθόλου καλά. Είναι ένα θέμα αυτό με Πανιόνιο και με ΑΕΚ, δεν τράβηξε να πούμε. Και είναι ένα μεγάλο ερώτημα πώς θα πάει στον ΠΑΟΚ. Γιατί άλλο Γιάννενα, άλλο Άρης, δυστυχώς και άλλο ΠΑΟΚ. Βλέπω πολλά γκολ. Άσο, γεια σου.